1952 είναι το βιβλίο Α Βασιλέων και το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, την αρχή. Σελίδα 352, Α Βασιλέων, είναι το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, 19 κεφάλαιο. Με τη χάρη του Χριστού μας, αδελφοί, αλληλούια. Δόξα στο όνομά σου. 352 σελίδα, Ιώτα Θήτα, κεφάλαιο. Και απήγγειλε ο Αχαάβ προς την Ιεζάβελ πάντα όσα έκαμε ο Ηλίας και τίνει τρόπο εθανάτωσε ερομφέα πάντα στους προφήτας. Και απέστειλε μηνυτή Ιεζάβελ προς τον Ηλία λέγουσα ούτω να κάμωση η Θεή και ούτω να προσθέσουσι εάν αύριο περί την ώρα ταύτη δεν καταστήσω τη ζωή σου ως τη ζωή ενός εξ εκείνων. Και φοβηθεί σε σηκώθη και ανεχώρησε δια τη ζωή αυτού και ήλθε εις Βίρ Σαβεέ την του Ιούδα και αφήκε εκεί τον υπηρέτη αυτού. Αυτός δε υπήγε στην έρημο μίας ημέρας οδό και ήλθε και κάθισε υπό την Άρκευθο και επεθύμησε καθεαυτό να αποθάνει και είπε «Αρκεί τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου». Και πλαγιά σας επικοιμήθη υπό κάτω μίας Αρκεύθου και ιδού άγγελος ήγγισε αυτόν και είπε προς αυτόν «Σηκώθητη, φάγε» και ανέβλεψε. Και ιδού πλησίων της κεφαλής αυτού άρτος εγκριφίας και αγίων ύδατος. Και έφαγε και έπιε και πάλι είναι πλαγίες. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ήγγισε αυτόν και είπε «Σηκώθητη, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου». Και σηκωθείς έφαγε και έπιε και με τη δύναμη της τροφής εκείνης οδυπόρησε 40 ημέρες και 40 νύχτας έως Χορίβ του όρους του Θεού. Και εισήλθε εκεί εις Πύλαιο και έκαμε εκεί κατάλημα και ιδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν «Τι κάνεις εντάφθα Ηλία». Ο δε είπε «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι ή του Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου. Τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν εν ρομφέα και εναπολύφθην εγώ μόνος και ζητούσι τη ζωή μου δια να αφαιρέσωσι αυτήν». Και είπε «Έξελθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου και ιδού ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο. Και μετά τον άνεμο σεισμός, ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό. Και μετά το σεισμό πυρ, ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πυρ, ήχος λεπτού αέρος. Και ως σήκουσε ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με τη μιλωτή αυτού και εξήλθε και εστάθη εις την είσοδο του σπηλαίου. Και ιδού φωνή προς αυτόν λέγουσα «Τι κάνεις εντάφθα Ηλία» και είπε «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι ιοί του Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκην σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν εν ρομφέα και να απολύφθην εγώ μόνος και ζητούσι τη ζωή μου δια να αφαιρέσωσι αυτήν». Και είπε Κύριος προς αυτόν «Ήπαγε, επίστρεψον εις την οδό σου προς την έρημο της Δαμασκού και όταν έλθεις, χρήσον τον Αζαήλ βασιλέα επί τη Συρία. Τον δε Ιού, τον ιό του Νιμσί, θέλεις χρήσει βασιλέα επί τον Ισραήλ. Και τον Ελισέ, τον ιό του Σαφάτ, από Αβελμοά, θέλεις χρήσει προφήτην αντί σου. Και θέλει συμβεί, ώστε τον διασωθέντα εκ της ρομφέας του Αζαήλ, θέλει θανατώσει ο Ιού. Και τον διασωθέντα εκ της ρομφέας του Ιού, θέλει θανατώσει ο Ελισέ. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις το Βάλ και παν στόμα το οποίο δεν εισπάστη αυτόν. Αμήν». Ηλίας, ο προφήτης του Θεού, αδελφοί, ο οποίος πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο μέσα στη Γραφή και στο Λόγο του Θεού, καθώς τον βλέπουμε με το πνεύμα αυτό που του είχε δώσει ο Κύριος να ενεργεί θαυμάσια, θαυμαστά, ενέργειες θαυμαστές μέσα στο λαό του Θεού. Απεσταλμένος του Θεού, με λόγο Θεού στο στόμα του, με ενέργειες θαυμαστές, οι οποίες πραγματικά
μας εντυπωσιάζουν ακόμα και σήμερα. Είναι μόλις ο Ηλίας είχε δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο, στο όνομα του Θεού μάλλον εν πνεύματι Αγίο, κατασυντρίψει τα στρατεύματα του εχθρού, καθώς με οδηγία Κυρίου είχε σταθεί ενώπιον του λαού και ενώπιον των ψευδοπροφητών της εποχής εκείνης, που ήταν οι προφήτες του Βάλ, και είχαν επηρεάσει το λαό ώστε να λατρεύει τα είδωλα και τον Θεό τον Βάλ, και είχε απομακρυνθεί ο Θεός από του αληθινού Θεού, ο λαός από του αληθινού Θεού. Στάθηκε λοιπόν με δύναμη, με εξουσία, ξαναλέω, που ο Θεός του είχε δώσει, και θαυμαστά ενήργησε ο Θεός δια του λόγου του Ηλία. Και για να μην αναλύσουμε όλη την ιστορία, έκανε, θαυματούργησε, άκουσε ο Κύριος την προσευχή του, τη θυσία που έκανε, δεν άκουσε τη φωνή των ανθρώπων του Βάλ, των ψευδοπροφητών, γιατί ο Θεός ακούει τη φωνή μου και τη φωνή σου, ακούει τη φωνή των παιδιών του. Και χαίρεται ιδιαίτερα ο Θεός όταν ζητάμε τα παιδιά του, ζητάμε κατά το θέλημά του. Και ο Ηλίας ό,τι έκανε, το έκανε όχι γιατί αυτός ήθελε ή αυτός έτσι νόμιζε, αλλά γιατί είχε την οδηγία του Θεού να το κάνει. Δια του στόματός σου, του είχε πει ο Κύριος, εγώ θα βρέξω ξανά. Και εκείνος πήγε και αντί να εκφέρει λόγο, πήγε και προσευχήθηκε. Και μία και δύο και τρεις φορές, 7 φορές χρειάστηκε να προσευχηθεί, ώστε να απαντήσει ο Θεός στο λόγο αυτόν που τελικά θα πει ο Ηλίας και θα ενεργήσει. Πάντοτε ο Ηλίας έβαζε τον Κύριο μπροστά. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος και στην Καινή Διαθήκη μνημονεύεται τόσο από τους μαθητές, τόσο από τον ίδιο τον Χριστό. Ακόμα και οι Ιουδαίοι, όταν ρώτησε ο Κύριος τους μαθητές, ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι, του είπανε εν μέσω πολλών άλλων προσώπων και τον Ηλία, ότι ο Ηλίας είσαι. Φανταστείτε δηλαδή, αδελφοί, ότι ο Ηλίας για τους Ισραηλίτες ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Είχε προφητευθεί βέβαια και στο τέλος της Παλαιάς Διαθήκης ότι θα αποστείλω, λέει ο Θεός, προς εσάς Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρες αυτών. Και βέβαια δεν εννοούσε καθ' αυτόν τον Ηλία, αλλά εννοούσε τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, ο οποίος είχε έρθει εν δυνάμει και πνεύμα Ηλίου του προφήτου και ενήργησε θαυμαστά με το λόγο του και έδειξε ποιος είναι ο Χριστός. Αυτός, ιδού ο αμνός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Αυτό όμως δεν το είπε ανθρωπίνος, το είπε εν τη δυνάμει πνεύματος Ηλίου του προφήτου, καθώς ήταν προφητευμένος. Ο Ηλίας λοιπόν, ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, αλλά και στην Καινή, όπως βλέπουμε, το βλέπουμε στο όρος μεταμόρφωση, στην όραση αυτή, να μιλάει μετά του Μωυσέως στον Ιησού και οι μαθητές να μένουν εκστασιασμένοι πραγματικά. Κύριε, να κάνουμε εδώ μια σκηνή για σένα, μια για τον Ηλία, μια για τον Μωυσή. Ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, θα λέγαμε, αδελφοί, ένδοξο. Μόλις είχε βρέξει στο προηγούμενο κεφάλαιο αυτή τη βροχή την ευλογημένη που περίμενε ο λαός του Θεού και η αναφέραμε προηγουμένως, και έρχεται η ώρα όμως τώρα, αδελφοί, ο άνθρωπος αυτός ο ευλογημένος, ο Ιάκωβος λέει, είναι άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ο Ηλίας αναφέρει στην επιστολή του ομοιοπαθής, δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος έχει και αυτός τις αδυναμίες του, έχει και αυτός τα ελαττώματά του, καθώς έχουμε και εμείς. Όμως ο Θεός ψάχνει να βρει ανθρώπους αδύναμους για να ενεργήσει το σχέδιό του και το έργο του. Και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι σαφώς και ο Ηλίας. Και καθώς βλέπουμε τον Ηλία να ακούει τους απεσταλμένους της Ιεζάβελ, απήγγειλε ο Αχάβ προς την Ιεζάβελ πάντα όσα έκανε ο Ηλίας και με ποιο τρόπο θανάτωσε τους προφήτες, τους ψευδοπροφήτες, και απέστειλε μηνυτή Ιεζάβελ προς τον Ηλία. Έστειλε ένα μηνυτή και του είπε,
ούτω να κάμου η Θεή και ούτω να προσθέσω σε αν αύριο περί την ώρα ταύτη δεν καταστήσω τη ζωή σου ως τη ζωή ενός εξ εκείνων. Ένας μηνυτής, και είναι πολύ σοβαρό αδελφοί, τα μηνύματα που ακούμε να τα φιλτράρουμε, να τα προσέχουμε και βέβαια πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού. Τι μήνυμα άκουσα, τι μήνυμα ήταν αυτό που ήρθε στα αυτιά μου? Ήτανε μήνυμα του Θεού, αλληλούια, δόξα, πίστεψέ το και προχώρα. Και προχώρα, μην σταματήσεις. Είναι μήνυμα από τον εχθρό της ψυχής, μπορεί να χρησιμοποιεί και την Ιεζάβελ, μπορεί να χρησιμοποιεί και ανθρώπους. Μην φοβηθείς, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, γιατί είσαι στα χέρια του παντοδύναμου Θεού. Αλληλούια. Αλλά και εμείς, αδελφοί, να έχουμε το νου μας, γιατί ο Θεός πολλές φορές μας αποστέλει με μήνυμα. Το μήνυμα αυτό να το στέλνουμε, να το δίνουμε, να είναι αληθινό μήνυμα Θεού όμως. Και βέβαια, να μην φέρνουμε άλλα μηνύματα πέρα από τα μηνύματα του Θεού. Θυμίζω, ο Πέτρος κυριευθείς από την αγάπη του, τη συναισθηματική προς τον Κύριο, του πηγαίνει ένα μήνυμα και του λέει: Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου, μην πας να σταυρωθείς. Αυτό δεν είναι μήνυμα από το Θεό. Και ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος το κατάλαβε. Είπα γιο πίσω μου, Σατανά. Είπα γιο πίσω μου, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Εμείς όμως θέλουμε να φρονούμε τα του Θεού. Αλληλούια. Ήρθε αυτό το μήνυμα λοιπόν, και καθώς το άκουσε ο Ηλίας, στο τρία εδάφιο φοβηθείς, λέει. Και φοβηθείς. Κυριεύθηκε από φόβο. Μα είναι αδικαιολόγητος? Είναι αδικαιολόγητος ή δικαιολογημένος? Αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός μας έχει πει μη φοβού, μόνο πίστευε. Αλλά είμαστε άνθρωποι αδύναμοι. Και όταν έρθει η δύσκολη στιγμή, κάποιες φορές, πολλές φορές, μακάρι καμία φορά, να μην μας πιάσει αυτός ο φόβος. Να μην έρθει αυτός ο φόβος στην καρδιά μας. Και έρχεται τώρα ο Ηλίας και λέει: Ανεχώρησε δια τη ζωή αυτού ο Λόγος του Θεού και ήλθε εις Βερσαβέ. Άφησε τον υπηρέτη του, και στο τέσσερα εδάφιο λέει: Αυτός δε πήγε εις την έρημο. Δεν τον πήγε ο Κύριος στην έρημο, τον πήγε μόνος του στην έρημο. Είναι φοβερό, αδελφοί, να με πάει το Πνεύμα το Άγιο στην έρημο, αλληλούια. Τον Κύριο τον πήγε το Πνεύμα, εφέρθη λέει υπό του Πνεύματος στην έρημο. Να με πηγαίνει ο Κύριος για κάποιο λόγο εκπαίδευσης, για κάποιο λόγο αναβάθμισης, για κάποιο άλλο λόγο που εκείνος ξέρει, σωτηρίας, ευλογίας άλλων ανθρώπων στην έρημο, δόξα στον Κύριο. Αλλά να πηγαίνω εγώ μόνος μου στην έρημο, κυριευθείς από φόβο, αυτό δεν το θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό, αδελφοί, να προσέχουμε όταν πηγαίνουμε ή είμαστε στην έρημο. Από πού είμαστε? Είμαστε κυριευμένοι από το φόβο και είμαστε στην έρημο, ή είμαστε γιατί μας πήγε το Πνεύμα το Άγιο? Αν σε πήγε το Πνεύμα το Άγιο, δόξασε τον Κύριο, γιατί ευλογία μεγάλη επίκειται. Μείνε πιστός έως τέλους. Ο Ηλίας λοιπόν πήγε στην έρημο, κάθισε κάτω από μια άρκευθο και επιθύμησε καθεαυτό να αποθάνει. Και είπε: Αρκεί Κύριε. Απογοητευμένος από τον εαυτό του, από το λαό του Θεού, από τη σωτηρία η οποία δεν την είδε να γίνεται, παρόλο ο λαός φώναξε: Ο Θεός είναι ο αληθινός Θεός. Μέσα από το θαύμα που έκανε ο Ηλίας, παρόλα αυτά βρέθηκε πάλι μόνος του, εγκατελειμμένος, μη βλέποντας αυτό που ο Θεός του είχε υποσχεθεί, τη σωτηρία των ανθρώπων. Και λέει τώρα: Κύριε, πάρε με, αρκεί. Αρκεί, ως εδώ είναι. Πάρε με. Έχεις πει ποτέ πάρε με Κύριε? Έχεις πει απογοητευμένος πάρε με Κύριε? Γιατί λέμε πάρε μας Κύριε, έτσι? Δεν λέμε: Κύριε, έλα άρπαξέ μας. Γιατί ποθεί η ψυχή μας να πάμε κοντά του, γιατί θέλουμε να τον δούμε καθώς είναι. Αλλά μέσα στην απογοήτευσή σου, από τους ανθρώπους, από τις καταστάσεις, να πεις: Πάρε με Κύριε, διότι δεν είμαι και καλύτερος των πατέρων μου. Πραγματικά εδώ ταπεινώνεται η καρδιά του, καταλαβαίνει ότι μπορεί να ενήργησε ο Θεός, αλλά δεν κάτι το ιδιαίτερο εκείνος. Δεν είμαι κι εγώ και καλύτερος από τους πατέρες μου. Και εδώ, αδελφοί, μέσα στην απογοήτευση αυτού του ανθρώπου έρχεται η μεγαλοψυχία του Θεού.
έρχεται το μήνυμα το οποίο ο Θεός μας δίνει και μας λέει ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος, ότι ο Θεός πλαχνίζεται. Ότι ο Θεός πλαχνίζεται τον άνθρωπό Του, το δούλο Του. Αυτόν που έχει για αποστολή, για έργο, για σωτηρία ψυχών. Γιατί το έργο του Ηλία δεν τελείωσε, αν και σε λίγο θα τελειώσει, γιατί θα σηκωθεί ο Ελισσέ στη θέση του. Αλλά ο Θεός πρέπει να εκπληρώσει ως το τέλος το έργο αυτό. Και ο άνθρωπος αποκάμει, αλλά ο Θεός έρχεται να στηρίξει και να σου πει συνέχισε Ηλία το έργο σου. Χρειάζεται όμως για να σηκωθεί ο Ηλίας, για να επιτελέσει αυτό το έργο που του έχει πει ο Θεός να κάνει και εν τέλει είναι η σωτηρία των ψυχών, να δυναμωθεί ο ίδιος. Ναι, θα το χρησιμοποιήσει ο Κύριος για τις ψυχές, για τους Ιουδαίους, για τους Ισραηλίτες. Και κατόπιν αυτού, όπως είπαμε, τη συνέχεια του που είναι ο Ελισέ. Αλλά πρέπει για να έχει να δώσει στους άλλους να πάρει ο ίδιος από το Θεό. Για να δώσεις και να υπηρετήσεις και να προσφέρεις όλα αυτά που ο Θεός θέλει να δώσεις και να υπηρετήσεις και να προσφέρεις, πρώτα πρέπει να δυναμωθείς ο ίδιος, Ηλία. Πρώτα πρέπει να πάρει ο ίδιος δύναμη. Θυμάστε, αδελφοί, τους μαθητές. Ήτανε με τον Κύριο μαζί και ήταν κόσμος πολλής και τους κήρυτε το λόγο. Και ξαφνικά πεινάσανε οι άνθρωποι, αλλά μέναν εκεί με τον Κύριο και ακούγανε το λόγο του Θεού. Και λέει ο Κύριος, γιατί σπλαχνίζεται τον όχλο, σπλαχνιστείς τον όχλο, δώστε εσείς αυτούς να φάνε, λέει στους μαθητές. Τι να φάνε, Κύριε, εμείς εδώ δεν έχουμε λίγα ψαράκια, λίγα ψωμάκια, δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα. Φέρτε τα σε μένα. Φέρτε τα σε μένα. Τα πήρε ο Κύριος και ό,τι πάμε στον Κύριο, αδελφοί, τα ευλογεί ο Κύριος. Γι' αυτό μην ξεχνάμε, ό,τι έχουμε, ό,τι είναι αυτό που έχουμε, είτε υλικό, είτε άνθρωποι που είναι γύρω μας, είτε πνευματικό, χαρίσματα, να τα πηγαίνουμε στον Κύριο και να λέμε, Κύριε, ευλόγησέ τα. Ευλόγησέ τα, γιατί αν εσύ τα ευλογήσεις, ευλογημένα θα είναι. Εσύ θα τα πολλαπλασιάσεις αν χρειαστεί, εσύ θα τα αυξήσεις αν χρειαστεί. Και πραγματικά οι μαθητές τα δώσανε στον Κύριο και ο Κύριος σηκώνει τα μάτια του ψηλά, κάνει μια προσευχή, Κύριε ευλόγησε, και άρχισε και έδινε στους μαθητές. Και οι μαθητές γεμίζανε τα κοφίνια τους, γεμίζανε ο καθένας τα κοφίνια του, 12 μαθητές, και δίνανε. Ο Κύριος ήθελε να δώσει στον όχλο φαγητό και το έδωσε μέσα από τους μαθητές. Το πρόσφερε μέσα από τους μαθητές. Όταν άδειασε το καλάθι του Πέτρου, ξανά πίσω ο Πέτρος στον Κύριο. Κύριε, άδειασε. Το γέμιζε ο Κύριος. Ξανά πήγαινε και έδινε. Ξανά πίσω. Άδειασε το καλάθι, Κύριε. Ξανά. Γεμίζει ο Κύριος και δίνει ο Πέτρος. Γεμίζει ο Κύριος και δίνει ο Θωμάς. Και δίνει ο Ιωάννης. Και δίνει ο Ιάκωβος. Στο τέλος γεμίζει ο Κύριος και γυρίζουν οι μαθητές με γεμάτα τα καλάθια. Γεμάτα. Γιατί είχαν χορταστεί όλοι. Είχαν φάει. Δεν θέλουμε, λέγανε, χορταστήκαμε. Και περίσεψαν, λέει, 12 καλάθια. Αλληλούια. Περίσεψαν 12 καλάθια. Ένα για τον καθέναν μαθητή. Γιατί όταν είσαι στο έργο του Θεού και παίρνεις από τον Κύριο και δίνεις, ο Κύριος θα έχει μετά περίσευμα και περισσεύματα για σένα. Εκεί όμως χρειάστηκε ο Κύριος να ταΐσει τους μαθητές, να ταΐσει, συγγνώμη, τους όχλους. Υπάρχει όμως και περίπτωση που ο Κύριος θέλει να ταΐσει τους ίδιους τους μαθητές, να τους δυναμώσει, να τους στηρίξει. Πάλι με ψωμί και με ψάρι. Αργότερα θα τους ταΐσει με το Πνεύμα το Άγιο και το Λόγο του Διαπνεύματος Αγίου, αλλά μέχρι τότε τους τάιζε με το ψωμί και με το ψάρι. Όταν λοιπόν είχε αναστηθεί ο Κύριος και εμφανιζόταν στους μαθητές, κάποια στιγμή οι μαθητές με την προτροπή του Πέτρου πήγανε για ψάρεμα. Και αφού δεν πιάσανε τίποτα όλο το βράδυ, επιστρέφοντας, λέει, τα ξημερώματα, βλέπουνε, λέει, τον Κύριο να είναι στην ακτή και να έχει ένα ψάρι και άρτο. Και καθώς καταλάβανε ότι είναι ο Κύριος και πλησιάσανε κοντά του, τους λέει ο Ιησούς, λαμβάνει τον άρτο και δίδει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Εδώ τώρα πρέπει να τους ταΐσει προσωπικά.
πρέπει να τους δώσει τροφή για να δυναμώσουν, επί προσωπικού όμως. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί, αλλά και ο Ηλίας εδώ στο παράδειγμά μας, χρειάζεται να δυναμωθεί, χρειάζεται να πάρει από το Θεό πρώτα-πρώτα για την οικοδομή τη δική του, για να δυναμώσει, για να στηθεί στα πόδια του, γιατί μετά έχει ένα έργο να επιτελέσει. Και πάλι θα του δώσει ο Κύριος για να δώσει στο λαό του. Και έτσι λοιπόν τον επισκέφτεται ένας άγγελος και του λέει «Σήκω, φάγε», αφού τον άγγιξε και ανέβλεψε. Και ιδού πλησίων της κεφαλής αυτού άρτωσε εγκριφίας και αγίων ύδατος. Και έφαγε και έπιε και θα έλεγε κανείς και σηκώθηκε να περπατήσει. Όχι. Και πάλι επλαγίας. Τι άνθρωπος ο Ηλίας. Ευλογημένος ναι, αλλά άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και ξανά στα ίδια ο Ηλίας. Και ξανά αποκαμωμένος. Δεύτερη επίσκεψη αγγέλου. Επέστρεψε ο άγγελος. Επιμένει ο Κύριος. Σηκωθείς, φάγε και πιέ. Γιατί με τη δύναμη της τροφής εκείνης πρέπει να οδηπορήσεις. Πρέπει να οδηπορήσεις. Και αδελφοί, η ζωή μας όλη είναι μια οδηπορία. Είναι ένα περπάτημα. Μια οδηπορία. Μέσα στην οδηπορία αυτή θα δούμε καταστάσεις, γεγονότα, ανθρώπους που θα έρθουν μπροστά μας, που θα χρειαστεί εκείνη την ώρα να έχουμε, να τους δώσουμε από αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει. Γι' αυτό πρέπει εμείς να έχουμε ήδη γεμίσει, να μας έχει ταΐσει ήδη ο Κύριος, να μας έχει γεμίσει ήδη ο Κύριος την καρδιά μας, το μυαλό μας, τη σκέψη μας, να έχουμε αγαπήσει τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, τη δύναμη, τη διάνοια, τη σκέψη μας, τη διάνοιά μας, να έχουμε επικεντρωθεί στον Κύριο, να τον έχουμε αγαπήσει, ώστε όταν έρθει η ώρα εκείνη που ο Θεός θα θέλει εμείς να δώσουμε, να πάρουμε από αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει και να προσφέρουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να οδηπορήσεις, του λέει Ηλία. Και πραγματικά ο Ηλίας σηκώθηκε με την τροφή αυτή και οδηπόρησε 40 μέρες, 40 νύχτες έως Χορίβ, το όρος του Κυρίου. Και πάλι όμως εκεί στο όρος του Θεού που έφτασε, μπήκε σε ένα κατάλημα, σε μια σπηλιά. Πάλι εκεί κλεισμένος, μακριά από το λαό του Θεού, μακριά από τους ανθρώπους που ο Θεός ήθελε να είναι κοντά του. Και έρχεται πάλι φωνή Θεού και του λέει «Τι κάνεις εδώ Ηλία? Τι κάνεις εδώ Ηλία?» Και ο Ηλίας ανοίγει την καρδιά του, λέει στον Κύριο αυτό που αισθάνεται, αυτό που νομίζει. «Εστάθην εισάκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού». Εισάκρον ζηλωτής, όχι ζηλωτής απλώς, εισάκρον ζηλωτής. Γιατί? «Γιατί οι Ισραήλ εγκατέλειψαν τη Διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερομφαία και εγώ ένα πολύ θυμώνος». Έτσι νομίζει ο Ηλίας. Έτσι νομίζει, γιατί παρακάτω ο Θεός θα του πει ότι έχω αφήσει εγώ λαό, έχω αφήσει εγώ γόνατα που εσύ δεν τα ξέρεις αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό είσαι απογοητευμένος. Αλλά εγώ έχω σωτηρία να κάνω, έχω έργο να κάνω μαζί σου, που το μυαλό σου αυτή τη στιγμή δεν το χωράει και η καρδιά σου δεν το χωράει. Εισάκρον ζηλωτής. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι εισάκρον ζηλωτής? Γιατί είναι ωραίος λόγος αυτός και μακάρι να με κάνεις και εμένα Κύριε εισάκρον ζηλωτή. Ποιος είναι ο άκρον ζηλωτής? Είναι αυτός που δεν εγκαταλείπει τη Διαθήκη του Θεού. Αυτός δηλαδή που κρατάει το Λόγο του Θεού και τον φυλάει, τον κρατάει με σκοπό να τον εκτελέσει, τον κρατάει και τον μελετάει κάθε μέρα με σκοπό να τον εκτελέσει, όχι να τον πει, όχι να τον πει στους άλλους, πρώτα να τον εκτελέσει για τον εαυτό του και μετά, αν χρειαστεί για τους άλλους, να έχει θυσιαστήριο το οποίο να μην είναι κατεστραμμένο. Αυτός είναι ο άκρον ζηλωτής. Θυσιαστήριο το οποίο δεν είναι γκρεμισμένο. Ποιο είναι το θυσιαστήριό μας εμάς αδελφοί? Το ταμείο μας, εκεί που προσευχόμαστε κατά μόνος, κατά μόνας, που είμαστε μόνοι μας και κλείνουμε την πόρτα και προσευχόμαστε στον Πατέρα μας τον ουράνιο. Αυτό το θυσιαστήριο μήπως είναι κατεστραμμένο? Μήπως το θυσιαστήριό μου είναι κατεστραμμένο? Μήπως έχω χάσει την επαφή μου με το Λόγο σου Κύριε? Δεν είμαι ζηλωτής. Δεν είμαι ζηλωτής.
τους προφήτες σου λέει οι Ισραήλοι θανάτωσαν. Πώς συμπεριφέρομαι εγώ στους αδελφούς μου? Πώς συμπεριφέρομαι στους δούλους του Θεού? Αλλά και στα αδέλφια μου που είναι δούλοι Θεού όλοι γύρω μου. Πώς συμπεριφέρομαι? Τους θανατώνω με τα λόγια μου, με τη συμπεριφορά μου, ή τους συγχωρώ αυθόνος? Είμαι έτοιμος να τους υπηρετήσω με τη δύναμη που ο Κύριος μου δίνει για να υπηρετήσω? Αλληλούια. Αν είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος δεν εγκαταλείπει στη Διαθήκη του Θεού, τα θυσιαστήριά σου, το θυσιαστήριό σου είναι αναμένο και καίει κάθε μέρα, οι προσευχές σου να φτάνουν μέχρι τον ουρανό και οι σχέσεις σου με τους αδελφούς σου είναι υγιείς και δεν έχεις κάτι με κάποιον αδελφό, τότε να ξέρεις ότι είσαι ζηλωτής, εισάκρον ζηλωτής. Μακάρι ο Θεός να μας κάνει όλους τέτοιους αδελφοί. Έξελθε, του λέει ο Κύριος, βγες τώρα. Ήρθε η ώρα να βγεις από το σπήλαιό σου. Ήρθε η ώρα να βγεις από τα οριά σου. Ήρθε η ώρα, λαέ του Θεού, να εξέλθεις εκ των ορίων σου, από αυτά που τόσο καιρό νομίζεις ότι κάνεις και ότι τα κάνεις καλά. Γιατί ο Θεός έχει να δείξει μια άλλη οδό. Όχι άλλη οδό από το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο ένα είναι, ίδιο είναι. Αλλά θέλει ο Κύριος να ενεργήσει μέσα στην καρδιά σου, πρώτα μέσα στο ταμείο σου, πρώτα μέσα στην προσωπική σου επαφή με το Θεό. Εκεί θα ενεργήσει πρώτα. Εκεί θα αγαπήσω το Θεό με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου και της διάνοιάς μου. Εκεί. Εκεί θα γνωρίσω ποιος είναι ο Θεός. Και όταν γνωρίσω και γνωρίσεις ποιος είναι ο Θεός, μετά κάθε σου βήμα, κάθε μου βήμα μέσα στη ζωή αυτή, μέσα στην οδηπορία που είπαμε αυτή, αδελφοί, και οποιαδήποτε κατάσταση και οποιοδήποτε άνθρωπος βρεθεί μπροστά μου, θα είμαι έτοιμος δια Πνεύματος Αγίου να βοηθήσω και να υπηρετήσω. Αλληλούια. Γι' αυτό είμαστε τεταγμένοι, αδελφοί. Αυτός είναι ο σκοπός και η αποστολή που έχει η Εκκλησία του, και ιδιαίτερα τούτο τον έσχατο καιρό. Και ειδού ο Κύριος διέβαινε. Ο Κύριος διέβαινε. Πώς διέβαινε ο Κύριος? Άνεμος έσχιζε τα όρη, συνέτριβε τους βράχους. Δεν ήταν ο Κύριος στον άνεμο. Ξαφνικά σεισμός. Ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Φωτιά, εκδηλώθηκε φωτιά. Ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Ο Κύριος ήταν στον ήχο του λεπτού αέρος. Σε αυτά τα μικρά που μπορεί να φαίνονται μικρά στη ζωή μας και καθημερινά γεγονότα, αδελφοί, που θα έρθουν μπροστά μας στην οδηπορία μας, εκεί είναι ο Κύριος. Εκεί είναι ο Θεός. Δες τονε. Αναγνώρισε τα βήματά του, άκουσε τη φωνή του, δέστονε στην καθημερινότητά σου τον Θεό. Να τον δούμε, αδελφοί, που είναι μέσα στα μάτια των αδελφών μας ο Κύριος, που είναι μέσα στους ανθρώπους που απεγνωσμένα καλούν βοήθεια και δεν ξέρουν πώς θα σωθούν. Εκεί μας φωνάζει ο Κύριος να τους δώσουμε ένα χέρι βοήθειας, να τους πούμε ένα λόγο Θεού. Αλλά πρώτα πρέπει να δυναμωθούμε, όπως και ο Ηλίας εδώ πρέπει να δυναμωθεί. Το κατάλαβε ο Ηλίας ότι ο Κύριος είναι στον ήχο του λεπτού αέρος. Σκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή του και εξήλθε και εστάθη στην είσοδο του σπηλαίου. Πάλι φωνή. Τι κάνεις εντάφθα, Ηλία? Τα ίδια ο Ηλίας. Εκεί ο Ηλίας λέει αυτά που έχει στην καρδιά του. Δεν γνωρίζει όμως τις καρδιές των ανθρώπων, δεν τις γνωρίζει. Δεν τις γνωρίζει και ούτε εμείς τις γνωρίζουμε. Και πολλές φορές μπερδευόμαστε από τα φαινόμενα. Ούτε το πρόσωπο, την καρδιά μάλλον των ανθρώπων δεν ξέρουμε, αλλά ούτε και το μέλλον ξέρουμε. Και τι θα γίνει πέρα από αυτά που ο Θεός μας φανερώνει. Γι' αυτό, αδελφοί, βλέπουμε κάποιον άνθρωπο να εναντιώνεται, βλέπουμε έναν άνθρωπο να μας μάχεται, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να λένε εγώ δεν πιστεύω, η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες. Άκουσε τη φωνή του Θεού, ότι ο Θεός έρχεται να σώσει αυτούς τους ανθρώπους, έρχεται να ενεργήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός είναι σπλαχνικός, σπλαχνίζεται αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά πρώτα πρέπει να δυναμώσει εσένα και εμένα για να μας βοηθήσει να πάρουμε τη δύναμη αυτή να δώσουμε στους άλλους ανθρώπους. Είπε ο Κύριος, είπαγε, επίστρεψον στην οδό σου, στην έρημο της Δαμασκού. Του δίνει οδηγίες, χρήσον τον Αζαήλ,
βασιλέα στη Συρία, τον Ιού, τον Ιμψή, τον Ιό του Νιμψή, στο Ισραήλ, τον Ελισαέ, αντί σου, γιατί το έργο θα συνεχιστεί. Και του λέει στο τέλος, το 18 εδάφιο, αδελφοί, αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις το Βάλ και παν στόμα το οποίο δεν εισπάστη αυτόν. Για αυτούς τους ανθρώπους εσύ θα συνεχίζει να υπηρετείς εμένα το Θεό. Για αυτές τις ψυχές που χάνονται. Εσύ θα τρέξεις τώρα, Ηλία, για αυτές τις ψυχές. Μα είναι λίγες. Είναι τα πρόβατα του Κυρίου. Είναι αυτά που ο Κύριος έχει ετοιμάσει την καρδιά τους για να δεχθούν το Θεό. Αλληλούια. Αλλά Ηλία, εσύ δεν το γνωρίζεις και απογοητεύεσαι. Και βλέπεις την κατάσταση, βλέπεις το φαινόμενο, όπως είπαμε. Και λες, αυτός δεν πρόκειται να διορθωθεί με τίποτα. Αυτός που λες ότι δεν θα διορθωθεί, αυτός θα διορθωθεί. Αυτός που λέει ότι αυτός δεν σώζεται με τίποτα, αυτός θα σωθεί. Γιατί θέλει ο Κύριος να μας δείξει ότι είναι μεγάλα τα σπλάχνα του, αδελφοί. Μεγάλο το ελαιός του. Και πονάει και την εκκλησία του, αλλά πονάει και τους ανθρώπους τους οποίους θέλει ακόμα να σώσει. Πόσο χαίρομαι, αδελφοί, σε ένα ψαλμό. Πόσο ωραίος είναι ένας ψαλμός. Είναι ο ψαλμός Ξι Ζήτα, ο 67 ψαλμός, σελίδα 542. Λέει κάποια εδάφια στην αρχή. Τα διαβάζω, όποιος θέλει να το δει, είναι σελίδα 542, Ξι Ζήτα, ψαλμός 67, ψαλμός. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει ημάς. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς. Και αυτό κάνει ο Θεός, μας σπλαχνίζεται. Και μας σπλαχνίζεται έτσι ώστε να μας ευλογήσει. Και χαίρεται ο Θεός να ευλογεί το λαό του. Να επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς. Δηλαδή, ξέρω, Κύριε, ότι είσαι σπλαχνικός Θεός και ότι θα με σπλαχνιστείς και θα έρθω στα πόδια σου, Θεέ μου, και εσύ θα με ελεήσεις, γιατί λες ότι τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω, θα με σπλαχνιστείς, Κύριε. Ευλόγησέ μας, Κύριε, το ζητάμε από τον Κύριο. Φανέρωσε το πρόσωπό σου σε εμάς, Κύριε. Τι ωραία προσευχή. Φανέρωσε το πρόσωπό σου, το θέλημά σου, τη μεγαλοπρέπειά σου, την παρουσία σου. Φανέρωσε την σε εμάς, Κύριε. Για ποιο λόγο όμως τα ζητάω και τα ζητάς? Για ποιο λόγο αυτά τα ζητάει η Εκκλησία? Για να χαίρεται και να εφραίνεται στην παρουσία του Θεού? Αμήν. Για να εφραίνονται τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, ο λαός του Θεού? Αμήν. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι λέει. Για να γνωριστεί εν τη γη οδός σου, εν πάσες τις έθνες η σωτηρία σου. Φανέρωσε το πρόσωπό σου σε μας, Κύριε. Ελέησέ μας, Κύριε, γιατί είσαι σπλαχνικός και σπλαχνίζεσαι. Δώσε μας αυτή τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δώσε μας το λόγο σου, Κύριε, δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά αυτό κάντο όχι για μας, αν και για μας κάντο, και εμείς θα πάρουμε από αυτό που θα μας δώσεις, αλλά για τη σωτηρία των ψυχών, Κύριε. Για αυτούς που είναι έξω και χάνονται. Για αυτούς που βρίσκονται στην καθημερινότητά μας και δεν ξέρουμε πολλές φορές πώς να τους βοηθήσουμε. Δώσε μας αυτή τη δύναμη, Κύριε. Και ο Κύριος Πλαχνικός λέει, ιδού εγώ, ήρθε καιρός να ενεργήσω. Αμήν.